Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αξιωθήκαμε και σήμερα να ξημερωθούμε αυτή την εύσημο και σημαντική ημέρα. Σαν σήμερα λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος, όπως ξέρετε, ξεκίνησε τον Άγιο Βίο του ακούγοντας το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και αμέσως πηγαίνοντας προς το σπίτι του, έχοντας το λόγο του Κυρίου να ηχεί στα αυτιά του, πήγε και μοίρασε 300 τεράστια έφορα χωράφια, δίνοντάς τα στους φτωχούς. Ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης, όπως ξέρετε, εκτός από ιερέας, είναι και γιατρός, είναι και αγιογράφος και μπορεί σήμερα να βρίσκεται λίγο πιο μακριά μας σωματικά, αλλά νοερά και πνευματικά συμπροσεύχεται μαζί μας. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του πριν από λίγες ώρες, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη βρείτε, ανέλησε την αρχαιοελληνική και βυζαντινή τέχνη, η οποία στολίζει και τα εξώφυλλα των βιβλίων τα οποία συνεκδίδουμε, τα πατερικά αυτά αναγνώσματα, με την ευλογία του Μακαριωτάτου. Εδώ λοιπόν και τώρα θα δούμε ποιο είναι το πρότυπο του πλουσίου στην πλουσιότατη αποθησαυρισμένη ορθόδοξη παράδοσή μας. Δεν είναι άλλο βέβαια από τον Αβραάμ, ο οποίος αξιώθηκε να φιλοξενήσει ακόμα και την Αγία Τριάδα. Και εδώ και τώρα που μπορούμε και με τα αισθητά μάτια να καταλάβουμε, τα νοερά μάτια τη βλέπουν κοιτάζοντας τριγύρω μας τον περικαλέστατο τούτο ναό, ότι και εμείς δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά ναοί του Αγίου Πνεύματος, θεμελιωμένη μάλιστα πάνω στην πέτρα, και η πέτρα είναι ο Χριστός, και εφ'εξής επάνω στους Αγίους Αποστόλους, Προφήτες κλπ. Αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Σήμερα λοιπόν ο Ιεροψάλτης μας μίλησε για την Έφεσο, αυτή τη μεγάλη αρχαιοελληνική πόλη. Εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος κινδύνεψε να χάσει και τη ζωή του επειδή έθιξε τα συμφέροντα των ειδωλολατρών εμπόρων. Αποχαιρετάμε λοιπόν σε λίγο το μήνα Νοέμβριο. Πριν από 30 περίπου μέρες, ένας ευλαβής ιερέας εφημέριος του ναού μας τέλεσε τον αγιασμό, για να αγιαστούν και οι οίκοι μας και οι οικοί μας, όπως γίνεται άλλωστε και κάθε μήνα. Μη το λησμονείτε. Αλλά όλα τα Ευαγγέλια του Νοεμβρίου, αν παρατηρήσατε, μας βοηθάνε αφάνταστα σήμερα ειδικά να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο, όπως είπε πολύ εύστοχα ο πατήρ Ευάγγελος, ταλανίζει τη σημερινή παγκόσμια κοινωνία. Αν δεν το προσέξουμε, μπορεί να γίνει ρίζα όλων των κακών, όπως πολύ εύστοχα επίσης ο Απόστολος των Εθνών το έχει χαρακτηρίσει. Το Ευαγγέλιο λοιπόν και σήμερα μας θυμίζει, σύμφωνα με την Αττική Σύνταξη που ακούσαμε, τα αδύνατα παρανθρώπης, αυτά που μας φαίνονται τουλάχιστον στα αισθητά μάτια, είναι δυνατά, δυνατά αισθή και όχι εσύ παρά το Θεό. Είδαμε λοιπόν την 1η, τη 15η, 22η και 29η του μηνός Νοεμβρίου τον πλούσιο σφόδρα του σημερινού Ευαγγελίου. Είδαμε και άλλους σαν γι' αυτόν απέναντι από τον Λάζαρο την 1η Νοεμβρίου. Είδαμε τον άφρονα πλούσιο μόλις την περασμένη Κυριακή, 22 Νοεμβρίου. Αλλά είδαμε και τον καλό Σαμαρίτη να δίνει τα 2 δινάρια για να γίνει καλά ο συνάνθρωπος. Και στις 8 του Νοεμβρίου είδαμε τη θυγατέρα του Ιαΐρου να ανασταίνεται εκ νεκρών και η πίστη να σώζει εκείνη την απλή γυναίκα, η οποία τόλμησε να πάει να αγγίξει τον Κύριο και να θεραπευτεί. Γιατί αγαπητοί μου, ας μην ξεγελιόμαστε. Ένας είναι ο σωτήρας μας, ένας είναι ο κτίστης και δημιουργός του σύμπαντος, αυτός ο οποίος και νεκρούς θα αναστήσει και οι αρρώστους θα θεραπεύσει. Σήμερα λοιπόν θα μας πει ο Απόστολος των Εθνών, μιλώντας προς τους Εφεσίους αλλά και σε όλους μας άλλωστε, γιατί αυτά τα μηνύματα και τα κείμενα είναι διαχρονικά, ότι όπως εκείνος δίνει μια ωραία εικόνα, ο οποίος περπατάει στο φως, το οποίο προβάλλει και σήμερα, εύσχημα περπατά και σεμνά γιατί όλοι τον βλέπουν, έτσι πρέπει να κάνουν και όλοι οι χριστιανοί μας, λέει ο Απόστολος, γιατί βρίσκονται στο φως της θεογνωσίας, της αληθινής πίστεως και όχι της ψεύτικης. Όλοι κοιτάνε τους χριστιανούς και περιμένουν από αυτούς να τους λύσουν και τα προβλήματά τους όλα.
Και εννοείται ότι πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί φως και στους άπιστους, ως τέκνα και γεννήματα του φωτός, φώτα και εμείς οι ίδιοι, και καθώς φώτα να φωτίζουμε και άλλους. Και προσέξτε αυτή τη λέξη που θα ακολουθήσει ο Απόστολος, και να ελέγχουμε τα πονηρά τους έργα. Αλλά ας ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια τι είναι τέκνο φωτός. Ποιος από εμάς μπορεί άλλος να χαρακτηριστεί ότι είναι παιδί του φωτός, παρά αυτός ο οποίος έχει μέσα στον εαυτό του, αν θα το ακούσετε θα δείτε πόσο κοντά είσαστε, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι πράγματα αβάσταρτα, τα οποία καρποφορεί κάθε χριστιανός. Αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Πάσα μάλιστα και σε όλους, και σε χριστιανούς και σε φίλους και σε αυτούς που μας παίρνουν τώρα τηλέφωνο, και σε οικείους και εχθρούς και ξένους. Δοκιμάζοντας όμως, λέει ο Απόστολος, τι είναι ευάρεστο στον Κύριο, τι είναι ενάρετο, γιατί αυτό είναι το έργο των τελείων χριστιανών, όσων έχουν δηλαδή την πνευματική διάκριση, όπου σκότος, μας λέει ο Απόστολος, είναι η αμαρτία. Γιατί αγαπητοί μου, μας σκοτίζει το μυαλό και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Γεννιέται μάλιστα από τον πατέρα του σκότους, και αντίστροφα φως, ό,τι καλό στη ζωή μας, το λέμε από την αρχαιότητα, αρετή. Είναι αυτό το οποίο φωτίζει το νου μας, και βέβαια γεννιέται από τον πατέρα του φωτός. Κάθε χριστιανός λοιπόν μακριά από αυτά τα σκοτεινά έργα, και οφείλει, είπαμε, να τα ελέγχει και να παιδεύει μάλιστα και να σοφρονίζει όσους τα διαπράττουν. Αλλά εδώ πάλι τίθεται ένα άλλο λεπτό θέμα. Άλλο, αγαπητοί μου, έλεγχος και άλλο κατάκριση. Ο έλεγχος είναι αυτός ο οποίος γίνεται με πολύ αγάπη, με πολύ διάκριση, με πολύ προσοχή για να διορθωθεί ο αδελφός μας, ενώ η κατάκριση είναι κατηγορία, είναι διαπόμπευση του αμαρτήσαντος και όχι για διόρθωση. Και εδώ βέβαια στην Έφεσο υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα φοβερά λόγια, «Εσχρόνεστην και λέγειν, γίνονταν πολύ μεγάλα αμαρτήματα». Δεν έπρεπε να φανερωθούν ούτε καν να τα πούνε με το όνομά τους. Εσείς λοιπόν οι χριστιανοί, κοιτάξτε να είσαστε ενάρετοι, λέει, και να έχετε φωτεινά έργα, και τότε δεν μπορούν να κρυφτούν από εσάς όσοι διαπράττουν κακά έργα. Είναι σαν να ανάβεις το φως σε ένα δωμάτιο. Είναι σαν να απομακρύνεις κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει κακό, γιατί στο φως δεν θα τολμήσει να το κάνει. Έτσι λοιπόν και το φως της αρετής σας λάμψει, λέει ο Απόστολος, και όσοι κάνουν αυτά τα αισχρά και σκοτεινά έργα θα φανερωθούν και θα ελεγχθούν μέσα από τα λόγια που θα τους πείτε για να διορθωθούν. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο σοφά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά μέσα και μεθόδους μάθησης χρησιμοποιεί σήμερα για μια ακόμα άλλωστε φορά ο Απόστολος Παύλος. Δίνει πάλι μια εικόνα από το σώμα μας. Όταν έχουμε μια πληγή, όταν είναι σκεπασμένη, δεν γιατρεύεται. Έτσι και η αμαρτία, που είναι και αυτή πληγή, πληγή της ψυχής και δυσίατη μάλιστα, όσο την κρύβουμε, συνεχίζουμε να τη διαπράττουμε ενδεχομένως, αλλά μόλις φανερωθεί γίνεται φως, όχι η αμαρτία, αλλά αυτός ο οποίος διαπράττει την αμαρτία. Και έτσι εύκολα ο αμαρτωλός συγχωρείται μετανιωμένος και καθαρίζεται μετά από τον έλεγχο που του γίνεται. Όταν βλέπει όμως ο αμαρτωλός το χριστιανό να έχει αυτό τον ενάρετο βίο, αυτό είναι και το άριστο. Γιατί τότε ελέγχεται και δεν χρειάζεται παραπέρα έλεγχος. Και εννοείται ότι όλοι μας πρέπει να δεχόμαστε αυτόν τον έλεγχο, μικρή και μεγάλη, για να διορθωθούμε και να μετανοήσουμε, έχοντας τον έλεγχο ως δάσκαλό μας. Θυμηθείτε το γνωστό παραμύθι του Άντερσεν με τα ρούχα του αυτοκράτορα. Και ακολούθως η ιατρία της ψυχής και σωτηρία και ίαση της αμαρτίας. Ο έλεγχος λοιπόν, όταν γίνεται με αγάπη και ταπείνωση, είναι αυτός που είναι και πιο αποτελεσματικός. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, έχει μια υπέροχη φράση, «Ο ελέγχων ανθρώπου οδούς χάριτας έξι, μάλλον, πολύ περισσότερο δηλαδή, του γλώσσο χαριτούντος».
Και έτσι λοιπόν φως γίνεται το πρώην σκότος και βέβαια καθαρίζεται και γίνεται και ο ίδιος φως από εκείνον που τον ελέγχει. Όλη η ζωή των χριστιανών είναι φως, φως του κόσμου όπως λέει και το Ευαγγέλιο, και φανερή και χωρίς σκοτεινά έργα και σε όλους ορατή. Και λέει παρακάτω ένα φοβερό λόγιο ο Απόστολος σήμερα: «Σήκω πάνω, εσύ που κοιμάσαι, και αναστήσου, εσύ που είσαι νεκρός». Γιατί νεκρό και κοιμισμένο ονομάζει εδώ ο Απόστολος όποιον από εμάς βρίσκεται σε αμαρτίες, σαν τον νεκρό, ακίνητο και ανενέργητο, κοιμισμένο, ο οποίος βλέπει όνειρα και φαντάζεται άλλαντ' άλλων πλανημένα και ανυπόστατα είδωλα. Όταν όμως ο αμαρτωλός σηκωθεί από την αμαρτία, τότε και ο Χριστός, προσέξτε, το τρέχει και λάμπει σε αυτόν όπως ο ήλιος, σε όποιον από εμάς σηκώνεται από το κρεβάτι του ύπνου. Ενώ ενώσο βρίσκεται στην αμαρτία, ο καθένας από εμάς, όπως ξέρουμε, μισεί το φως, δεν το θέλει. Και αυτά ισχύουν όχι για τους απίστους, αλλά για εμάς τους χριστιανούς που κοιμούνται όχι στο σκότος της ασέβειας, αλλά της αμαρτίας. Και έχει διαφορά ο κοιμισμένος βέβαια από το νεκρό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πολλοί αμαρτάνουν, αλλά δεν επαινούν κιόλας στην αμαρτία, ούτε παροτρύνουν κι άλλους. Και μπορούν να αναστηθούν κοιμόμενοι που γρήγορα ξυπνάνε και σηκώνονται από την αμαρτία. Και γι' αυτό, γι' αυτούς λέει ο Απόστολος, έγειρε ο καθέδων, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι σαν νεκροί, δύσκολα, πολλοί ανακαλούνται στο καλό και στη μετάνοια. Αν και σε αυτούς επίσης ο Κύριος φωνάζει να αναστηθούν και να μετανοήσουν. Ανάστα εκ νεκρών. Επειδή αγαπητοί μου, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, για όλους μας ισχύει, δεν είμαστε άγγελοι. Είναι τρεπτή ακόμα η φύση μας. Αλλάζουμε στο καλύτερο ή στο χειρότερο. Και βέβαια ο Κύριος μας δεν αδικεί κανένα. Και καλεί τον καθέναν από εμάς κοντά του στην καλύτερη ώρα μας. Ποτέ λοιπόν δεν ξέρουμε. Και ποτέ δεν πρέπει να απογοητεύουμε κανένα, αλλά ούτε και να απογοητευόμαστε. Εσείς λοιπόν οι χριστιανοί, δίνει την τελευταία συμβουλή, περπατάτε ακριβώς, με ακρίβεια, κάθε βήμα. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, σαν πρόβατα, όπως λέει και αλλού, εν μέσω λύκων. Και μη δίνετε ούτε καν αφορμή και αιτία έχθρας και μίσους. Και εκτός από την πίστη, μην δίνετε στη αντιπάθεια λόγο. Μη κατηγορείτε για κάτι άλλο. Να τιμάτε μάλιστα όλους τους ανθρώπους, όπου η πίστη σας βέβαια δεν βλάπτεται, και να μένετε πράοι και άκακοι σαν τα περιστέρια, τα οποία έχουν αυτό το ίδιο της φρονιμάδας και σοφίας. Να φυλαγόμαστε λοιπόν άπιαστοι από πάθη και ακατηγόρητοι και ανεκδικήτοι προς πάντα, εξαγοραζόμενοι, εδώ ήρθε η ώρα τώρα να πληρώσουμε, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ώστε να μην είμαστε ποικίλοι, δηλαδή να αλλάζουμε σαν τον χαμελέοντα και κατά καιρό μετασχηματιζόμενοι, επειδή ο χρόνος εδώ, όπως λέγανε και οι Βυζαντινοί, πρωθυπουργός μάλιστα το είχε γράψει σε αγιογραφία στην Κωνσταντινούπολη, σε αφιερωματικό ναό, από που είναι αντίγραφο αυτό που βλέπετε πάνω εδώ στην Ανάσταση, ο βίος βραχής, και βέβαια δικός μας δεν είναι. Είμαστε πάρικοι εδώ, ξένοι, όπως μας λέει ο Απόστολος. Και γι' αυτό να μην ζητάμε εδώ πολλά πολλά, αλλά να υπομένουμε ευχάριστα και με υπομονή θα εξαγοράσουμε και τον καιρό αυτό το σύντομο, και όσα μας ζητάνε, όσο μπορούμε, ας τα δίνουμε όλα εκτός από ένα. Όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το Χριστό μας και την πίστη μας, αυτή την Ορθόδοξη. Αυτά δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να τα χάσουμε για κανένα λόγο. Πάντα βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν οι προδότες της πίστεως, οι οποίοι για υλικά αρνούνται, όπως άλλωστε όμως γεννιούνται και γενναίοι μάρτυρες. Σαν σήμερα ποιο γιορτάζουμε, μας έφερε ο Ευλαβής ιεροψάλτης μας την εικόνα του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου, ο οποίος εμαρτύρησε πολύ πολύ πρόσφατα κάτω στους Αγίους Τόπους. Οι μέρες λοιπόν το ξέρουμε, μας το είπε ο ιεροψάλτης, πονηρέησιν. Και τέτοιες είναι όταν διαπράττονται σε αυτές αμαρτίες και πονηρίες. Και οι άνθρωποι γίνονται και αυτοί πονηροί. Αλλά όχι ο Θεός, ο οποίος όλα καλά επίησεν. Μη γίνεστε λοιπόν άφρονες,
αλλά κοιτάξτε καλά ποιο είναι το Θείο θέλημα και εφαρμόστε το. Και γεμίστε όχι με κρασί που λέει στο τέλος, αλλά με Άγιο Πνεύμα την ψυχή. Προσέχοντας τι λέμε και τι κάνουμε, με το να γινόμαστε έσπλαχνοι και συμπαθείς, ώστε να δεχτούμε πλήρη την αγιοπνευματική παρουσία και εύκολα έτσι θα αποκτήσουμε και πλούσια την πληρότητα την πνευματική. Αμήν. Κάτι, μακάρι.